Πράγματι, σε σχέση με την αρχική εικόνα που μου μετέφεραν και εμένα οι γιατροί που κούραναν το παιδάκι τις πρώτες ώρες του Σαββάτου και της Κυριακής, είναι μια ανατροπή, όπως είπε και το ρεπορτάζ το δικό σας. Εγώ θα έλεγα επιγραμματικά και συγκεντρωτικά ότι πριν από 10 χρόνια που ήταν η επιδημία της νέας γρίπης τότε, ο Ι1Ν1, είχαμε πει ότι ο ιός αυτός ήρθε για να μείνει. Φαίνεται, κατά τη γνώμη μου, φαίνεται ότι τώρα αρχίζει να δείχνει το πραγματικό πρόσωπο. Ούτε οι γιατροί που βρίσκονται κάθε μέρα στην πρώτη γραμμή και εξετάζουν στα περιστατικά στα επίγοντα, ούτε οι γιατροί μπορούν με την πρώτη ή και με τη δεύτερη εξέταση, αν δεν κάνουν κάποιες εξετάσεις, να καταλήξουν με σιγουριά σε κάτι. Γι' αυτό και είπα πριν, ο ιός της γρίπης ελίσσεται. Μπορεί να παραλλαχθεί, να μας δώσει μια διαφορετική εικόνα την αρχή και με κάποια στιγμή και μετά να αλλάξει την εικόνα του και την πορεία στο άτομο που έχει απέναντί του. Οπότε αυτό που θα μας θορυβήσει, ποιο είναι? Αυτό που θα μας, σε γενικές γραμμές μπορούμε να το πούμε, χωρίς να υπάρχει κάτι απόλυτο. Ξέρετε, στην ιατρική δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε απόλυτοι. Έτσι. Αυτό που θα μας θορυβήσει είναι ο υψηλός πυρετός που δεν ελέγχεται εύκολα με αντιπυρετικά, η έλλειψη κάποια αιστείας στον οργανισμό, να πονάει ο λαιμός μας, να έχουμε καταρροή από τη μύτη, συνάχη, τέτοια πράγματα. Η μεγάλη κακουχία, πολύ μεγάλη κακουχία, κακουχία λέμε πόνο στις αρθρώσεις και στους μύες, ενδεχομένως το να προσθεθούν θορυβώδη συμπτώματα όπως πονοκέφαλος, έντονος πονοκέφαλος, ζαλάδα, αυτά σίγουρα είναι κάποια πράγματα που πρέπει να μας κινητοποιήσουν και να ζητήσουμε ιατρική βοήθεια. Οι μόνες οδηγίες που άλλαξαν φέτος είναι όσον αφορά τα παιδιά. Δεν είπαν ακόμα κανείς ότι πρέπει να εμβολιαστούν τα παιδιά υποχρεωτικά. Τα νήπια, η προνήπια, η παιδική σταθμή κλπ. Κανείς δεν είπε κάτι τέτοιο. Το μόνο που άλλαξε είναι ότι όσα παιδιά πρέπει να εμβολιάζονται, θα εμβολιάζονται με μισή δόση εμβολίου μέχρι 3 ετών και με ολόκληρη δόση από 3 ετών και πάνω. Επίσης, προσέθεσαν ότι αν ένα παιδί δεν έχει κάνει εμβόλιο πέρσι, πρέπει να κάνει 2 δόσεις του εμβολίου φέτος. Για να είναι ασφαλές με μεσοδιάστημα ενός μηνός. Θα πιαστώ από αυτό που είπατε, γιατί υπάρχει μία σύγχυση. Σε ό,τι αφορά τους ενήλικες ή και τα παιδιά, ας πάρουμε την περίπτωση ενός ενήλικα ο οποίος δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας, δεν έχει βεβαρημένο ιστορικό. Πρέπει να κάνει απαραίτητος το εμβόλιο ή όχι? Εγώ ως λειτουργός υγείας ποτέ δεν θα του πω να μην το κάνει. Αυτή είναι η απάντησή μου. Η κάλυψη με αντισώματα απέναντι στη γρήπη αρχίζει να παράγεται σε 10 ημέρες και ολοκληρώνεται στις 20. Άρα λοιπόν από τις 10-15 και μετά έχουμε μια σχετική ασφάλεια. Και 20 ημέρες μετά τον εμβολιασμό έχουμε την ασφάλεια που μπορεί να μας δώσει το εμβόλιο. Άρα και αυτή τη στιγμή ουσιαστικά το κάνει κανείς σήμερα, από τις 20-21 Φεβρουαρίου και μετά είναι καλυμμένος. Θυμίζω ότι η περίοδος της γρίπης αρχίζει από 20-25 Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές Απριλίου. Άρα δεν είναι αργά. Πλήσιμο των κοινόχρηστων χώρων με διάλειμμα 5% κοινής χλωρίνης. Mm-hmm. Αυτό έχει βρεθεί ότι είναι επαρκές, εφόσον γίνει σωστά και δεν γίνει πλημελός, είναι επαρκές για να αποδώσει τον χώρο ελεύθερο την επόμενη το πρωί. Μιλάμε για παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, έτσι, σχολεία, όλα αυτά. Έχουν δοθεί οι οδηγίες τώρα και πολλά χρόνια από την περίοδο της νέας γρίπης. Έχετε εικόνα σε ό,τι αφορά τους επαγγελματίες υγείας, σε τι ποσοστό έχουν εμβολιαστεί? Παρήγορο είναι φέτος ότι έχει διπλασιαστεί σχεδόν το ποσοστό από την περσινή χρονιά. Είμαστε περίπου στο 30% αυτή τη στιγμή. Οι καιρικές συνθήκες παίζουν κάποιο ρόλο στην έξαρση του φαινομένου? Σαφώς παίζουν. Η χειμερινή περίοδος και η περίοδος τώρα των μεγαλύτερων κρύων είναι αυτή που περνάμε. Γι' αυτό και η γρήπη πάντα έχει έξαρση σε αυτό το διάστημα. Έτσι, εμείς κλεινόμαστε περισσότερο σε κλειστούς χώρους, ευνοείται η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα είναι οι άνθρωποι που έχουν ένα διαβήτη, μια καρδιοπάθεια, ενδεχομένως ένα νόσημα του αναπνευστικού, που είναι και αυτοί στις ομάδες, δεν πάνε όμως να το κάνουν γιατί αισθάνονται καλά. Αισθάνονται υγιέστατοι. Σου λένε, δεν με πιάνει εμένα εύκολα, δεν πάω να το κάνω. Ποιος ξέρει τι μου δίνουν και με αυτό το εμβόλιο. Υπάρχει αυτή η νοοτροπία, έχετε δίκιο και καλά κάνετε που το σημειώνετε. Άρα το θέμα είναι οι άνθρωποι που νιώθουν καλά, αλλά στην ουσία το νοσοποιητικό τους δεν είναι καλά. Εδώ βλέπουμε ότι έναν υγιέστατο άνθρωπο, 30-40 χρονών, που δεν έχει κανένα παράγοντα κινδύνου, που δεν καπνίζει, που έχει κανονικό σωματικό βάρος, που είναι όλα καλά, μπορεί να τον βάλει στη μονάδα για να βρει το θάνατο. Αυτό έχουν συμβεί τέτοια περιστατικά. Τώρα, συμπερασματικά κλείνοντας, τι είναι αυτό που θα θέλατε να πείτε στον κόσμο που παρακολουθεί? Να εμβολιαστούν έστω και αυτή την ώρα.